Τα αίτια της μη διαθεσιμότητας και της καθυστέρησης των καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα, καθώς και το πρόβλημα της προσβασιμότητας των Ελλήνων ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα, παρουσίασε σήμερα ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Κύριε Χειμώνα, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έρθει ένα καινοτόμο φάρμακο στην Ελλάδα από τη στιγμή της έκρισής του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων? Πόσα νέα φάρμακα καινοτόμα έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο και έχουν οι Έλληνες ασθενείς πρόσβαση στα φάρμακα αυτά? Κατά μέσο όρο χρειαζόμαστε 587 μέρες για να έρθει ένα νέο φάρμακο στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 531 μέρες, οπότε λίγο καθυστερούμε περίπου 60 μέρες σχέση με τους υπόλοιπους, 40 μέρες με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Στην Ελλάδα έχουν έρθει 70 νέα φάρμακα από τα 167 που είχε κρίνει ο ΕΜΑ στην Ευρώπη, και από τα φάρμακα αυτά τα 70, τα μισά περίπου έρχονται για ευρεία χρήση από όλους και τα υπόλοιπα έρχονται με περιορισμένη διάθεση. Οπότε η ουσία της απάντησης είναι τα μισά από τα 70, περίπου τα 40 περίπου είναι διαθέσιμα στους Έλληνες ασθενείς Εβραίους. Έχουμε κάνει μια σειρά από μελέτες που καταδεικνύουν διάφορα προβλήματα, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το σημείο της υποχρηματοδότησης, που είναι εμφανές πια ότι η Ελλάδα υποχρηματοδοτεί, η δημόσια δαπάνη που χρηματοδοτείται στην Ελλάδα, είχε με άλλες χώρες, και ειδικά το κανάλι του νοσοκομείου. Παρουσιάσαμε σήμερα μια σειρά δεδομένων από μελέτες που δείχνουν ότι η προσβασιμότητα των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα στη χώρα μας μάλλον επιδεινώνεται. Αυτό είναι βασικά αποτέλεσμα των δύσκολων οικονομικών συνθήκων που επικρατούν για το φάρμακο στη χώρα μας, δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική υποχρηματοδότηση αφενός και αφετέρου βέβαια το ποσοστό των υποχρεωτικών επιστροφών που χρειάζεται να καταβάλουν οι εταιρείες είναι πλέον δυσβάσταχτο, αφού αγγίζει και ποσοστά που μπορεί να υπερβαίνουν το 70%. Υπ' αυτές τις συνθήκες λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά νέα καινοτόμα φάρμακα. Αυτό που θα συμβαίνει είναι ότι ή δεν θα μπαίνουν καθόλου ή θα καθυστερούν πολύ πολύ περισσότερο από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.